Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για τις άσχημες οσμές. Πιστεύω θα σας αρέσει πολύ το βίντεο. Κάντε ένα like από τώρα για να μην το ξεχάσετε. Ξεκινάμε με τον απορροφητήρα. Μετά που θα μαγειρέψουμε κάτι που έχει έντονη οσμή, ψάρι ή κάτι που τηγανίζουμε για ώρες και μας αφήνει άσχημη μυρωδιά στο σπίτι, δεν αφήνει άσχημη μυρωδιά μόνο στον απορροφητήρα, στο φίλτρο όπως νομίζουμε εμείς. Αφήνει και γύρω-γύρω. Περνάει η μυρωδιά γύρω-γύρω. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε σε μία κατσαρόλα, μετά που θα τελειώσουμε, να βάλουμε σε μία κατσαρόλα φλούδες από πορτοκάλι με λίγο νερό, ξυλάκια κανέλας και γαρίφαλο, να τα αφήσουμε να βράσουνε, και οι υδρατμοί που θα δημιουργηθούν θα καθαρίσουν και το φίλτρο του απορροφητήρα από τις οσμές και από τα γύρω από τα ντουλάπια θα πάρει τις οσμές. Αφού τελειώσουμε και το αρωματίσουμε, εκτός ότι θα μυρίσει όλο το σπίτι, όταν τελειώσουμε μπορούμε να κρατήσουμε το μείγμα και να το έχουμε που και που να ψεκάζουμε το σπίτι σαν αρωματικό, γιατί μυρίζει πολύ ωραία. Επίσης να σας πω ότι για το θέμα του αερισμού του σπιτιού, ακόμα και χειμώνας να είναι και κρύο να έχει, θα πρέπει τουλάχιστον 20 λεπτά με μισή ώρα να ανοίγουμε. Δεν χάνει τη ζέστη του το σπίτι για 20 λεπτά. Θα πρέπει να ανοίγουμε, να μπαίνει φρέσκος αέρας, να φεύγουν τυχόν οσμές που έχουμε στο σπίτι, να ανανεώνεται ο αέρας του. Ένα άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να μην μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σκούπα είναι να πάρουμε μία βανίλια τέτοια ή τα κλασικά τα πλαστικά τα μπουκαλάκια, να το ρίξουμε σε ένα χαλί και να το αφήσουμε τη σκούπα να το τραβήξει και με αυτόν τον τρόπο θα μυρίζει ωραία η ηλεκτρική σκούπα. Το άλλο που έχουμε πει για τους συλλέκτες υγρασίας για το μπάνιο, αν δεν υπάρχει παράθυρο, έχουμε αυτούς τους συλλέκτες υγρασίας και μας αφαιρούν την περιττή υγρασία από το μπάνιο και από το ντουλάπι με τα άπλυτα, όχι πολύ καιρό ρούχα στα άπλυτα, γιατί από την υγρασία μυρίζουν άσχημα και μετά δεν ξεμυρίζουν ούτε στο πλύσιμο, πρέπει να βάλουμε 3 ώρες πρόγραμμα. Εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μικρά κουτάκια φύγρανσης που είναι μιας χρήσης και τα πετάμε, υπάρχει αυτή εδώ η συσκευή, η οποία κάνει 7 με 8 ευρώ από ό,τι θυμάμαι στο σούπερ μάρκετ. Περιέχει αυτό εδώ το δαχτυλίδι, το οποίο απορροφάει υγρασία, μπαίνει εδώ μέσα και είναι για 3 μήνες. Δηλαδή αντί να χρησιμοποιούμε τα κουτάκια μιας χρήσης, παίρνουμε αυτό, μας μένει η συσκευή και απλά αντικαθιστούμε το ανταλλακτικό κάθε 3 μήνες και για ένα μεγάλο ντουλάπι στο μπάνιο που έχουμε άπλυτα και διάφορα άλλα και έχει υγρασία, θεωρώ ότι είναι ιδανική λύση και χρειάζεται αντικατάσταση 4 φορές το χρόνο. Ένα άλλο τώρα που μπορούμε να κάνουμε σε παπουτσοθήκες, μπορούμε να βάλουμε ή ένα βαμβάκι αρκετά μεγάλη ποσότητα και να βάλουμε λίγες σταγόνες εθέριο έλαιο. Επειδή οι παπουτσοθήκες είναι κλειστές, αυτό θα απελευθερώνει συνέχεια άρωμα και θα μυρίζουν ωραία και τα παπούτσια και η παπουτσοθήκη. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά τα φυγραντικά κουτάκια, αφού τελειώσει και μας κάνει τη δουλειά που πρέπει, μας γεμίσει νερό δηλαδή, μετά δεν κάνει δουλειά, το αδειάζουμε και το πετάμε. Αυτή τη στιγμή, βγάζοντας τη ζελατίνα, αυτό είναι έτοιμο για χρήση. Όταν τελειώσει και μαζέψει νερό μέσα, θεωρητικά είναι για πέταμα. Εμείς κάνουμε μία τρύπα. Το αδειάζουμε αυτό, το πετάμε το νερό στην αποχέτευση, στην τουαλέτα, όπου θέλετε, και μπορούμε να βάλουμε εδώ μέσα το βαμβάκι μας και να ρίχνουμε και σταγόνες που και που, ή να το γεμίσουμε και να ρίχνουμε σταγόνες που και που, ή μπορούμε αυτό να το γεμίσουμε καφέ ελληνικό ή να βάλουμε λίγο μέσα και να μας τραβάει τις οσμές, να το βάλουμε σε ένα χώρο να μας τραβάει τις οσμές σε κλειστό χώρο.